Καλώστε την κοπέλα μου. Νικόλη μου, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ήρθε με το καλάθι της, ήρθε με τα φρούτα της, με τα καλούδια της. Είμαστε έτοιμες. Είμαστε δυνατές. Oh, yes. Είναι οι ασπίδες μας. Wellness, οι ασπίδες του οργανισμού μας. Wellness boosters. Oh my God. Άμα μου τα λες έτσι, θα αγαπώ πιο πολύ ακόμα. Είμαστε έτοιμες. Πάμε. Σήμερα λοιπόν, γιαγιά, θα σου πω ότι είναι το wellness booster που θα μιλήσουμε με την Νικόλη. Θα μιλήσουμε για φυσικά υλικά, φυσικά στατικά που μας τα δίνει η μάνα φύση και που έρχονται να ενισχύσουν τον οργανισμό μας και κυρίως για τρόπους που μπορούμε να τα παρασκευάσουμε για να τα καταναλώνουμε εύκολα και ευχάριστα. Έτσι. Πολύ γρήγορα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο εμείς οι μανούλες, χρειαζόμαστε εύκολες συνταγές και γρήγορες. Η πρώτη ομάδα εδώ που έχουμε λοιπόν είναι η χυμή μας. Μάλιστα. Πάντα μιλάμε για χυμούς με ισορροπία, δηλαδή τα συστατικά που έχουμε μέσα πρέπει να είναι σε ισορροπία λαχανικά και φρούτα. Δεν πρέπει οι χυμοί λοιπόν να περιέχουν μόνο φρούτα, πρέπει να έχουμε και λαχανικά και φρούτα. Καλή χυμή, τους αγαπάμε, αλλά είναι και λίγο ύπουλη. Η φρουτοχυμή. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και εσύ που το έχεις μελετήσει και είσαι ειδικός, θα μου το εξηγήσει. Και τη ζάχαρη το έχω εγώ στο νου μου. Έτσι είναι. Πολύ σωστά το είπες. Και τη ζάχαρη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε την ισορροπία τους. Εδώ βλέπεις ότι έχουμε ένα ουράνιο τόξο. Ναι. Σωστά. Έτσι γίνεται λοιπόν. Πολλά χρώματα, πολλές βιταμίνες. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Τι έχουμε, θέλεις να πούμε συστατικά? Βεβαίως, είμαι έτοιμη να τα σημειώσω εδώ, να τα πω και στον κόσμο. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι το κοινό συστατικό αυτών των τριών χυμών είναι το φρέσκο τζίντζερ. Μάλιστα. Ο φρέσκος κουρκουμάς. Και το μαύρο πιπέρι. Γιατί βάζουμε μαύρο πιπέρι? Γιατί το μαύρο πιπέρι με το φρέσκο κουρκουμά βοηθάει τον κουρκουμά να κάνει καλύτερη απορρόφηση στο έντερό μας. Γιατί λοιπόν θέλουμε αυτές οι τροφές να έχουν άμεση πρόσβαση στο έντερό μας. Γιατί το έντερό μας είναι η ασπίδα για την άμυνα του ανοσοποιητικού μας. Ωραία, αυτό χρειαζόμαστε. Στη συνέχεια αυτό που μας έλεγε η Πόπη νωρίτερα. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, βασικά συστατικά τζίντζερ, κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι, σε αυτή τους τη μορφή, δηλαδή θα πάμε σε ένα οπωροπολείο και θα πάρουμε τζίντζερ, δόξα τω Θεώ πια, ναι, η παντοσμοιοποίηση μας έχει φέρει το τζίντζερ στο σπίτι μας. Κουρκουμάς, να το ο κουρκουμάς μας, μοιάζει με καροτάκι, ξαδερφάκια, πρώτα, δεύτερα, και το μαύρο πιπέρι. Που όλοι γνωρίζουμε. Τώρα, εάν δεν τα βρούμε στη φρέσκια μορφή, θα το πάρουμε σε σκόνη. Υπάρχει και σε σκόνη. Υπάρχει και σε σκόνη, αλλά θα καταναλώσουμε βιολογική σκόνη, γιατί δυστυχώς οι συμβατικές σκόνες μπορεί να περιέχουν και χρώματα. Που πρέπει να προσέχουμε. Καλό και μετά δεν βοηθάμε. Έτσι, σωστά. Ωραία, για έλα να δούμε σε λοιπόν, αυτά τους ωραίους χυμούς που έχουμε φτιάξει, τι συστατικά έχουμε χρησιμοποιήσει και να μας πεις και πότε τα καταναλώνουμε αυτά, για να μας κάνουν καλό. Λοιπόν, εδώ πότε το καταναλώνουν. Ο κάθε οργανισμός, επειδή είναι διαφορετικός και δέχεται καλύτερα τις τροφές, εμείς μόνο γνωρίζουμε πότε μπορούμε να δεχτούμε καλύτερα τις τροφές μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευερέθει στο έντερο δεν μπορεί να καταναλώσει τους χυμούς αυτό το πρωί, θα τους καταναλώσει ενδιάμεσα. Εμείς όμως που δεν έχουμε θέμα, μπορούμε να τους καταναλώσουμε και σαν μπουστεράκι, δηλαδή σαν ένα σφινάκι ευεξίας το πρωί όταν ξυπνάμε. Γιατί ποσότητες μιλάμε? Εάν φτιάξω, ας πούμε, εγώ αυτό το χυμό, που από ό,τι καταλαβαίνω έχει παντζάρι, θα μας πεις τι άλλο έχει. Σωστά. Θα καταναλώσω όλο αυτό στο πρωινό μου? Αυτό μπορούμε να το καταναλώσουμε όλο, όπως είναι ένα ποτήρι. Και είναι όλο μου το πρωινό αυτό? Όχι. Α. Όχι. Δεν έρχεται να με επιβαρύνει και θα το αντικαταστήσω με κάτι άλλο, γιατί μπορεί εγώ να προσέχω τις θερμίδες που προσλαμβάνω. Όχι, και... όχι. Αυτό δεν είναι όλο μας το πρωινό. Θα πάρουμε και την πρωτεΐνη μας, θα πάρουμε και τους υδατάνθρακές μας, θα πάρουμε και τα καλά λιπαρά. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε ένα χυμό, ο οποίος έχει μέσα παντζάρι. Παντζάρι. Φράουλα. Τζίντζερ, κουρκουμά και μαύρο πιπέρι. Αυτά. That's it. Ωραία. 5 υλικά. Σε τι ποσότητες τα βάζουμε αυτά, με το μάτι? Όχι, δεν τα βάζουμε με το μάτι. Σε αυτό το εδώ το χυμό έχουμε ένα-ένα σε αναλογία. Δηλαδή, έχουμε ένα παντζάρι ολόκληρο ομό, έχουμε μισή φλιτζάνα φράουλες, λίγο τζίντζερ, λίγο κουρκουμά και περίπου 1/4 της κουταλιάς του γλυκού από μαύρο πιπέρι.
την αίσθηση του χυμού. Δηλαδή, δεν ξέρω, άμα το στύψω τον μπατζάρι. Θα βάλω το μπατζάρι στον αποχυμωτή μου και βάζω τα υλικά, θα μου δώσει όλο αυτό το υγρό. Αυτό. Ναι, θα μου το δώσει. Δεν χρειάζεται να βάλω και κάτι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Π.χ. πορτοκάλι, οτιδήποτε άλλο για να το αραιώσουμε. Θέλεις να μυρίσεις, Ανδριανή. Ναι, θέλω να μυρίσω. Θα θέλει να δοκιμάσω κιόλα, αλλά. Αχ, εγώ να σου πω, το αγαπώ πάρα πολύ το μπατζάρι. Ναι. Ξεκινάω από αυτό. Ναι. Μπορώ να ζήσω τρώγοντα μόνο μπατζάρια. Αχ, οπότε τα αγαπώ. Λοιπόν, ένα αυτό. Πάμε στο κόκκινο. Εδώ έχουμε ακτινίδιο. Εδώ. Ναι. Πολύ σωστά. Μπράβο, Ανδριανή. Μα το λέει το χρώμα. Έχω πιει εγώ κοκτέιλ με ακτινίδιο. Καλοκαιρινές. Σε μια άλλη εκπομπή θα σας κάνουμε τα κοκτέιλ, τα healthy cocktail. Να τα κάνουμε. Μοκτέιλ. Τι μοκτέιλ δηλαδή? Without alcohol. Λοιπόν. Χωρίς αλκοόλ. Για την εκπομπή. Μετά θα μου πεις εμένα το άλλο, το καλό. Ωραία. Ακτινίδιο. Λοιπόν, έχουμε ακτινίδιο, ένα ακτινίδιο. Έχουμε 3 κοτσάνια από σέλερι. Έχουμε μισό λεμόνι. Τζίντζερ, κουρκουμά και μαύρο πιπέρι. Τη γνωστή τριάδα. Αμέν. Παντού. Ωραία. Τέλεια. Σημειώνω εγώ να το πάρω και στο σπίτι. Αυτό πάλι είναι, όπως το δίνουμε, είναι ένα ποτήρι. Ωραία. Το συνοδεύουμε πάντα με το πρωινό μας. Είτε αυτό που κάνουν πολλοί από αυτούς που συνεργάζομαι στο coaching, τι κάνουν, το πίνουν σαν ενδιάμεσο, σαν snack. Το πάρω στο γραφείο μου. Ακριβώς. Κάποια στιγμή. Γιατί θέλουμε να πούμε ότι οι χυμοί αυτοί μπορούν να μείνουν έτσι όπως είναι. Επειδή όμως είναι αεροστηγός κλεισμένος, το άκουσες όταν το ανοίξαμε. Το τάκτο. Το έκανε το τάκτο. Οπότε μπορούν να μείνουν 24 ώρες μέσα στο ψυγείο. Τα θρεπτικά συστατικά τους ενεργά. Μετά χάνεται η αξία. Ναι, ακριβώς, αναλύωτα. Και εδώ τα μικρά μαγικά φίλτρα. Του Asterix και του Obelix. Λοιπόν, με αυτό το μαγικό φίλτρο πίνεται σε σφινάκι. Είναι κάτι που μπορούμε να το φτιάξουμε, Ανδριανή, και να το έχουμε στο ψυγείο μας για 7 μέρες μέσα στο ψυγείο και να βάζουμε ένα μικρό σφινάκι να το πίνουμε. Κυριολεκτικά σε σφινάκι. Ναι. Τι έχει, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, έχει ένα ολόκληρο πορτοκάλι. Ναι. Έχουμε περίπου μία ολόκληρη φλιτζάνα κουρκουμά φρέσκο. Μάλιστα. Και τι το βάζουμε, πώς το χρησιμοποιούμε στην παρασκευή μας. Το πλένουμε και επειδή ο αποχυμωτής δουλεύει με τη φυγόκεντρο, το βάζουμε ολόκληρο με το φλοιό. Ωραία. Δεν βγάζουμε το φλοιό. Επειδή όμως ο κουρκουμάς και το τζίντζερ που έχουμε εδώ είναι βιολογικός. Ναι. Εάν δεν είναι βιολογικός, τότε καλό είναι να αποφεύγουμε, να βγάζουμε το φλοιό. Έχουμε λοιπόν το πορτοκάλι, έχουμε τον κουρκουμά και έχουμε και το τζίντζερ, επίσης και το πιπέρι. Δεν το ξεχνάμε. Okay. Η ποσότητα τώρα σε κουρκουμά και σε τζίντζερ είναι ακριβώς το ίδιο, είναι μία φλιτζάνα από το καθένα. Αυτά μας ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σωστά. Σύστημα. Αλλά πρέπει να πούμε, Ανδριανή, ότι το νοσοποιητικό σύστημα δεν περιμένουμε. Α, ήρθε ο χειμώνας, ας τονώσουμε το νοσοποιητικό μας. Όχι. Η τόνωση του νοσοποιητικού κρατάει 12 μήνες. Δηλαδή, φροντίζουμε τον εαυτό μας επί 12 μήνες. Φροντίδα εαυτού. Είναι πολύ σωστό να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Φροντίσω τον εαυτό για να φροντίσω και τους υπόλοιπους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Και για να μπορώ να με φροντίσω και καλύτερα αν έρθει δύσκολη ώρα. Γιατί έτσι. Ναι, δεν είπαμε ότι θα τα πάρετε αυτά και θα γίνει το Σούπερμαν και δεν θα σας προσβάλλει καμία ασθένεια ή κτλ. Προς Θεού. Επίσης, πολύ σωστά να πούμε σε αυτό που να προσθέσω ότι οποιοδήποτε θέλει να υιοθετήσει νέες συνήθειες διατροφικές είτε σε άσκηση, πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό του. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάμε αυτό, να συμβουλευτούμε τον γιατρό πριν ξεκινήσουμε κάτι. Αχ, κανείς δεν το κάνει αυτό, την πατάς, έχεις μετά αρνητικές συνέπειες και το αποτέλεσμα είναι μετά να πας στο γιατρό και να πρέπει να μαζέψεις τα ασημάζευτα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, στα επόμενα 2 λεπτά που έχουμε για να ολοκληρώσουμε, να βάλουμε και λίγο το γλυκό στη διατροφή να μας. Να το βάλουμε. Φαίνεται γλυκό. Απενοχοποιημένο γλυκό. Ναι, φαίνεται γλυκό, αλλά δεν είναι. Είναι ένα πρωινό. Είτε ένα snack. Ναι, είναι full. Και τι μας προσφέρει λοιπόν, εδώ σήμερα. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε γιαούρτι ελληνικό, το οποίο έχει τα προβιωτικά που ζητάμε. Γιατί? Για ενίσχυση του νοσοποιητικού τι θέλουμε. Προβιωτικά, πριβιωτικά, θέλουμε ψευδάργυρο και θέλουμε και αντιφλεγμονώδεις τροφές, όπως είδαμε το τζίντζερ και τον κουρκουμά. Έχουμε λοιπόν το κλασικό, το πρόβιο, το ελληνικό γιαούρτι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, λέμε γιατί γιαούρτι... άκουσα προβιωτικά και πρεβιωτικά και λέω όπα, εδώ όταν, θέλουμε ναι, το όταν... πρόβιο μας. Σωστά. Στην Κρήτη, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές ετικέτες. Ακριβώς. Έχω προσθέσει λοιπόν το γιαούρτι, έχω βάλει μία κουταλιά της σούπας φυστικό βούτυρο, που το χρειαζόμαστε για τα καλά λιπαρά, για την πρωτεΐνη που έχει.
με κακάο μαζί. Έχω βάλει το φρούτο που επιθυμώ και μου αρέσει εμένα, είναι η μπανάνα, και το φιστίκι Αιγίνης, το ελληνικό φιστίκι Αιγίνης που γνωρίζουμε όλοι. Ανάλογα, αυτά εδώ τώρα τα βαζάκια μπορούμε να τα προετοιμάσουμε από την προηγούμενη. Τι άλλο έχεις βάλει? Έχεις βάλει τσία μέσα. Έχω βάλει και τσία. Α, ναι, σωστά. Τσία. Το ξεχάσαμε. Την οποία την έχεις αφαιρετέψει? Όχι. Α. Όχι. Παίρνει την υγρασία που τη δίνουν όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Δεν, ναι, χρειάζεται, ναι, προετοιμασία. Όχι, δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία, τίποτα, γιατί παίρνει την υγρασία από το γιαούρτι. Είναι καρύδα. Όχι, δεν είναι με καρύδα. Ό,τι να είναι, ωραίο είναι. Ναι. Όχι, είναι το γιαούρτι, παιδιά, που κάνει μαζί με όλα τα άλλα, ναι, που το συνδυασμό. Ναι, 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 ναι. Τώρα, όποιο φρούτο επιθυμούμε, μπορούμε να βάλουμε. Συνήθως καταναλώνουμε φρούτα εποχής, έτσι. Εδώ, πορτοκάλι, εδώ έχω πορτοκάλι, βέβαια. Στην Κρήτη ζούμε, πορτοκάλι θα βάλουμε. Εδώ έχω την μπανάνα της Άρβης, τη δικιά μας μπανάνα. Δεν χρειάζεται και βιολογικές και τραδισμένες. Ακριβώς. Και να πούμε ότι ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μας φύγεται στην Κρήτη. Δεν το και έχουμε η σοκολάτα, πολύ. Νικόλου, και η σοκολάτα, και η σοκολάτα. Είναι κατηγορία δέντρα εδώ με σοκολάτες. Έχουμε πολύ ωραία ζαχαροπλαστεία όμως που χρησιμοποιούν την κατάλληλη σοκολάτα με 80% κακάο, οπότε και αυτή... Τι σημαίνει αυτό όταν λέμε ότι έχει μία σοκολάτα 80% κακάο? Έχει λιγότερη ζάχαρη, έχει περισσότερη σοκολατογεύση? Τι παίζει εδώ με τη ζάχαρη, βοήθησε λοιπόν, να το καταλάβω. Νομίζω ότι ο ιδανικός που θα μπορούσε να μας απαντήσει σε αυτό είναι ένας γνωστός μας. Ο Θέμος. Θέμο, Ρίγα, έλα να μας πεις, αλλά θα φέρεις και σοκολάτες μαζί, σε παρακαλώ. Φωνάξτε με και εμένα, ναι. Πάμε να κάνουμε αυτοψία στο λαμιζόν. Έτσι, εκεί. Να μας απαντήσει για αυτό. Αυτό που ξέρω, νομίζω ότι μπορεί και να κάνω και λάθος, είναι το βούτυρο κακάο που έχει μέσα. Okay. Ναι. Η σοκολάτα πώς βοηθάει? Απλά δίνει γεύση μας, δίνει και κάτι άλλο? Όχι, για το νοσοποιητικό. Ενίσχυση νοσοποιητικού. Βέβαια. Έχουμε και επιχείρημα τώρα. Βέβαια. Αλλά θέλουμε υψηλό ποσοστό σοκολάτα, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω. Λακτός. Όχι, όχι, όχι. 80%, 70 με 80%. Ωραία. Ναι. Νικόλ! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα ακόμη για όλα αυτά. Χυμό κάθε μέρα. Χυμό κάθε μέρα. Αυτά εδώ είναι τα σφινάκια, τα πίνουμε λιγότερο. Αυτά μπορώ να τα τρώω κάθε μέρα πρωινό ή ναι, μεταξιανό. Ναι, δεν, δεν με πειράζει κάτι. Δεν είναι το... Εκεί πάλι είναι ανάλογο τον οργανισμό. Θυμάσαι ότι το είχαμε ξαναναφέρει και στην πρώτη εκπομπή. Ναι, μιλάει το σώμα από μόνο του. Όταν δεν δέχεται κάποιες στροφές, αρχίζει και εμφανίζει τα σημαδάκια του. Θα νιώσεις, θα το νιώσεις. Θα το νιώσεις έτσι. Εδώ, sorry, έχουμε κίτρο. Κίτρο λέω. Grapefruit. Όλα τα εσπεριδοειδή. Έχουμε στην Κρήτη, παιδιά, φουλ, είμαστε καταπληκτικοί σε αυτά. Οι χανιώτες, φόδελε και αυτά, μας προμηθεύουν με πάρα πολύ ωραίες πρωτεσίες. Εδώ έχουμε μεσαρίτικα grapefruit. Και μεσαρίτικα grapefruit, γιατί δείτε τι φρούτα βγάζει μεσαρά. Grapefruit και τα δύο πίσω από τον μπαρ. Εγώ φαντάζομαι άλλα. Νικόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.